Τέλος χρόνου για το κτηματολόγιο, καθώς η προθεσμία εκπνέει τέλος του μήνα για Ηράκλειο, Χερσόνησο και Μαλεβίζη. Η παράταση είναι ζητούμενο για αρκετούς πολίτες, ώστε να μην δουν τα περιουσιακά του στοιχεία να παγιώνονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Εκκρεμότητες, πάρα πολλές εκκρεμότητες. Δεν νομίζω να προλαβαίνει. Είναι πολύ, ξέρω και πολλούς που δεν έχουν κάτι προβλήματα με συμβόλαια, με διάφορα και παραπονιούνται. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι στο όνομά μου για ένα τέτοιο. Είναι ακόμα όλο στον πατέρα μου, ο οποίος είναι νοικοκύρης και τα έχει τακτοποιήσει όλα μια χαρά. Δυστυχώς δεν υπάρχει ανάλογη ενημέρωση αυτή τη στιγμή προς τους πολίτες. Αγνοούν το γεγονός όπου το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι να χαθούν οι περιουσίες μέχρι τέλος του μήνα. Είναι το περιθώριο της κτηματογράφησης, το οποίο είναι το ένα σοβαρό θέμα, όπου την επόμενη μέρα δυστυχώς δεν θα μπορεί κανείς να δηλώσει την ιδιοκτησία του. Το κτηματολόγιο, ειδικά στο Δήμο Ηρακλείου και στο Μαλεβίζη, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση να δοθεί μια παράταση ανάσα για τους πολίτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Το κτηματολόγιο είναι ένα σπουδαίο μέσο δημοσιότητας, ένα σπουδαίο εργαλείο για τους επαγγελματίες και τους πολίτες και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει αιτία απώλειας εμπράγματων δικαιωμάτων εξαιτίας των ασφικτικών ημερομηνιών που έχουν οριστεί για την ολοκλήρωσή του. Ιδίως όταν ο πολίτης προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές και δεν μπορεί λόγω διαρκών προβλημάτων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 4 μήνες μετά τις κυβερνητικές φιέστες κατά τα εγγένεια του κτηματολογικού γραφείου Κρήτης, η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς, αποδεικνύοντας ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτήσεων υποβολών στα κτηματολογικά γραφεία δεν έλυσε, ούτε μπορεί να λύσει το πραγματικό πρόβλημα, που είναι η μεγάλη υποστελέχωση, το λιγοστό προσωπικό που επιβαρύνεται σε τεράστιο βαθμό για να διεκπεραιώνει τις αιτήσεις και υποθέσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, νομοθετικά ρυθμίζεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών που θα έλυγε 30 Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, όμοιροι αρκετοί ιδιοκτήτες από το κλείσιμο των υποθηκοφυλακίων, ενώ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης των αρχείων, με αποτέλεσμα χιλιάδες να είναι αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση σε συμβολαιογραφικές πράξεις. Έχουν κλείσει τα υποθηκοφυλάκια κατά σειρά, διότι είναι στο στάδιο της ψηφιοποίησης. Ένα θέμα το οποίο και σε αυτό έχουμε διαμαρτυρηθεί, με την έννοια ότι υπάρχει και ο δικηγορικός σύλλογος, βέβαια, στη συνέχεια, που έχει τα αντίστοιχα προβλήματα.